Μίνα, μετακινηθήκαμε λίγο πιο κάτω στους νέους πόρους στην παραλία, εδώ όπου ξεκίνησαν οι έλεγχοι της αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων. Είναι καθημερινή η έλεγχη. Από ό,τι βλέπετε, ελέγχουν αν τηρούνται οι αποστάσεις, αν τηρούνται τα μέτρα και αν το προσωπικό φοράει τις μάσκες. Όμως από σήμερα, ακόμη ένας πονοκέφαλος για τους επιχειρηματίες εστίασης. Κλειστά τα καταστήματα εστίασης και οικονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 7 το πρωί. Ενώ μέχρι 50 άτομα το νότο όριο των ατόμων που θα επιτρέπονται σε συναθρήσεις και εκδηλώσεις. Τι λένε οι επιχειρηματίες? Ότι ήδη από το πρώτο άκουσμα των ανακοινώσεων ήρθαν και οι ακυρώσεις, και το υπόλοιπο του Αυγούστου. Ενώ από ό,τι μου ενημέρωσαν νωρίτερα, από ό,τι μου είπαν, υπάρχει πτώση στο τζίρο τους στα καταστήματα εστίασης που φτάνει μέχρι και το 80% σε σχέση με πέρσι. Ενώ 70% η πτώση στους τζίρους στα καταλήμματα. Mm-hmm. Εδώ στις παραλίες των νέων πόρων του Λιτοχώρου της Κατερίνης. Μάλιστα. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά στου νέου πόρου και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σε όλο τον νομό Πιερίας. Ναι, στη Χαλκιδική, όπου από χθες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έχουν ξεκινήσει από το πρωί στις 8 οι έλεγχοι στην παραλία Νικήτης και στα Ψακούδια και έχουν βεβαιωθεί μόλις δύο παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες Χαλκιδικής έχουν αρμονιστεί με τα νέα μέτρα. Μάλιστα. Μίνα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ.